Σε όλους μας τώρα αξίζει να ευτυχήσουμε. Ε, έχω μαζί μου την ε, κυρία Αγνή Μαριακάκη και χαίρομαι πάρα πολύ. Ψυχολόγος, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ Ευαγγελίνα για την πρόσκλησή σου. Εγώ, εγώ. Ε, γιατί δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να βρούμε την ευτυχία, γιατί δεν καταλαβαίνουμε, γιατί δεν συνειδητοποιούμε τι αξίζουμε και... Ε, μένουμε στο βάλτο μας, στη, στην κατάθλιψή μας, γιατί δυστυχώς έτσι είναι. Ναι, ισχύει αυτό. Θεωρώ ότι η ευτυχία είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταμπού στην κοινωνία μας. Ειλικρινά την ποθούμε και την λαχταράμε πολύ. Αλλά... Και, με, και με τα social έχει γίνει ακόμα... Πιο επιθυμητή. Ναι, ναι, ναι. <laughs> Ωστόσο παραμένει ταμπού, γι' αυτό και ας πούμε χρησιμοποιούμε την πιο τρομολαγνική γλώσσα για να εκφράσουμε την ευχαρίστησή μας. Ας πούμε λέμε πέθανα στα γέλια, τέλειωσα από το, στο χαχανίτο ε, και γενικά φτύνουμε τον εαυτό μας ή κάποιον άλλον όταν τον βλέπουμε να είναι καλά. Η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνοντας το πρώτο πράγμα που είναι εναντίον της ικανότητάς μας να ευτυχούμε είναι οι προσδοκίες των γονιών μας και οι προσδοκίες της κοινωνίας που αμέσως αμέσως μας βάζουν σε καλούπια. Δεν έχει να κάνει και με τη, συμφω... τη συμφιλίωση με τον εαυτό μας. Θεωρώ ότι άμα τα βρεις με τον εαυτό σου, μετά είναι πολύ εύκολο και να καταλάβεις, να συνειδητοποιήσεις τα σημαντικά και αμέσως να ευτυχήσεις. Είναι πάρα πολύ σοφό αυτό που η Ευαγγελίνα και ε, νομίζω ότι είναι ο απλούστερος και ο συντομότερος δρόμος προς το να είσαι καλά αλλά η μεγάλη αιτία που μας εμποδίζει απλά να συμφιλειωνόμαστε με τον εαυτό μας Βλέπουμε και τα βιβλία που έχετε γράψει ένα είναι τώρα γιατί πουλά βλέπουμε δείχνουν πολλά διαφορετικά πράγματα Εμείς βλέπουμε το εξή να ευτυχήσεις έχετε γράψει κι άλλα ε, Φέτος εκδόθηκε το δεύτερο βιβλίο μου, «Μάθε, Αγάπησε και Ζήσε», που έχει να κάνει με το πώ διαχειριζόμαστε τα βαρύδια και τις προβληματικές που κουβαλάμε από το παρελθόν μας. Σας ε, γεννήθηκε αυτή η ιδέα να αρχίσετε να γράφετε. Βλέπουμε πολλούς ψυχολόγους που γράφουν τέτοιου είδους βιβλία. Αλλά εσάς ποια ήταν η ανάγκη σας. Ε, ε, τι ε, λατρεύω αυτή την ερώτηση. <laughs> γιατί θα, πω, θα πω το εξή. Έφτασα στα 60 μου και δεν είχα διανοηθεί ποτέ. Όχι ότι θα γράψω βιβλίο, ούτε καν ότι θα μπορούσα ποτέ να φτιάξω ένα βίντεο στο YouTube ή ας πούμε να φτιάξω ένα μικρό βιντεάκι για το TikTok. Δεν τα είχα διανοηθεί ποτέ αυτά. Ήταν για μένα επιστημονική φαντασία. Αλλά αλλά ενός κακού Μύρια καλά έπονται, mm -hmm. όταν μας κλείδωσε μέσα το lockdown, όταν ε, η πανδημία μας βίδωσε στις, ε, στους καναπέδες μας και στις καρέκλες μας, χωρίς να έχουμε διέξοδο να βγούμε έξω. Και όταν εμένα η δουλειά μου έφτασε στο απόλυτο μηδέν, πολύ απόλυ απλά γιατί δουλειά ε, ε, η δουλειά μου είναι κοινωνική, ω ως ψυχολόγος η δουλειά μου είναι να συναντιέμαι με ανθρώπους και το lockdown μας έκλεισε και μας απομόνωσε από κάθε άνθρωπο. Δεν έφερε τους ανθρώπους το lockdown πιο κοντά στην ε, ψυχοθεραπεία και στην ψυχανάλυση. Γιατί μάλιστα ανακαλύψαμε και τον τρόπο ε, να γίνονται ε, διαδικτυακά, ναι, ηλεκτρονικά Διαδικτυακά, Που βέβαια εγώ δεν έχω κάνει ποτέ διαδικτυακά, δεν μπορούσα ποτέ, ήθελα πάντα το, την άμεση επαφή. Αλλά πολλοί κόσμος έχει Πράγματι. βολευτεί με αυτή τη συνθήκη και ίσως έχει βοηθήσει και πολλοί κόσμο μάλιστα να μην έχει και επαφή ώστε να ανοίγεται πιο, πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Είναι ακριβώ όπω το λέει, Ευαγγελίνα, η πανδημία ουσιαστικά μα έφερε σε ένα βαθύ πραγματικό restart. Μα ανάγκασε να επανεκκινήσουμε και να ξαναδούμε τον εαυτό μα. Εγώ είμαι ένα πρώτο τέτοιο δείγμα, κυριολεκτικά, μετά από 8 μήνε απομόνωση, επανεφίβρα τον εαυτό μου, ξεπερνώντας τη φαντασία μου και τα σύνορά μου όπως δεν θα το φανταζόμουν ποτέ πριν. Της οφείλω τα πάντα της πανδημίας. Εσείς που συναναστρέφετε με τόσο κόσμο ναι. και με κόσμο ο οποίος ε, έρχεται σε σας; γιατί έχει ανάγκη να ζήσει κάποια ζητήματα που έχει κυρίως με το μέσα του, θα το ξαναπώ τι βλέπετε, τι επικρατεί στην κοινωνία μας, ποια είναι τα πιο μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι η κατάθλιψη, είναι η εμπιστοσύνη που έχει χαθεί, που ψάχνουμε κάπου και εμείς να στηριχτούμε, να βασιστούμε σε έναν άνθρωπο και δεν το βρίσκουμε. Είτε αυτός είναι από την οικογένειά μας, ένας φίλος μας, ένας σύντροφος, μια σύντροφος και έχει χαθεί λίγο αυτό. Σωστά. Ε, τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι Κατά κύριο λόγο το άγχος, η πίεση της καθημερινότητας, που γεννά στον κόσμο πάρα πολλά αυτοάνωσα, συμπτώματα σωματικά, διάφορα είδη αδιεξόδων που βιώνει ο κόσμος. Αυτό είναι το ένα. Ένα δεύτερο που βλέπω όλο και περισσότερο να κλιμακώνεται είναι η συναισθηματική λιμοκτονία. Οι άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία στις επαφές ο ένας με τον άλλο να βρίσκουν πληρότητα στις σχέσεις τους. Πολλές φορές οι σχέσεις αντικαθίστανται από οθόνε. Γιατί είναι ευκολότερο, γιατί είναι άμεσο, γιατί είναι απλό, γιατί δεν χρειάζεται να πω στο αυτοκίνητο να οδηγήσω, να πω να δω τη μάνα μου, την κολλητή μου. Και έτσι δυστυχώς αυτό είναι κάτι που το βιώνουμε πολύ εκτεταμένα, να προσπαθούμε να εκτονοθούμε μέσα από τις οθόνες, τα κοινωνικά δίκτυα και λιγότερα από ποτέ πριν στις απτές κοινωνικές ε, και προσωπικές μας σχέσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και, και ένα τρίτο και τελευταίο ναι, ναι. Ε, πάρα πολλοί κόσμος όλο και περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν τρόμο για το μέλλον φόβο, ανησυχία για αυτό που λέμε τι μας ξημερώνει άραγε mm -hmm. και όλα αυτά εγώ θεωρώ ότι είναι παλέψιμα είναι παλέψιμα όταν μπορούμε να υγειωνόμαστε πάνω στα δώρα που έχουμε σήμερα και στο γεγονός ότι για να τα σκεφτόμαστε ακόμα να πνέουμε και το δώρο της ζωής είναι το Α και το Ω και από αυτό και μετά ξεκινούν όλα τα άλλα. Άρα ε, με το «Σου αξίζει να ευτυχήσεις» μαθαίνουμε διαβάζοντάς το πώς να ευτυχήσουμε, με ποιους τρόπους να ευτυχήσουμε. Ε, μαθαίνουμε ουσιαστικά ότι κάθε μεγάλη συμφορά κάθε μεγάλο πρόβλημα, κάθε τεράστια δυσκολία, η αποτυχία, το σφάλμα, η απογοήτευση, ο φόβος, ο θυμός, ότι όλα αυτά δεν είναι παρά εφαλτήρια για την εξέλιξή μας, αν ανοίγουμε μέσα μας την πόρτα... Στο να είμαστε δεκτικοί να τα δουλεύσουμε όλα αυτά με θετικό τρόπο. Κυρία Μαριακάκη, θα το πάρω να το διαβάσω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα εδώ. Καλό τάξη. Εγώ, και εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,